αγάπη μου, μεγαλώνεις πολύ γρήγορα. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough, except when I've had enough. But there's lots of fun stuff. I'm Caillou. Ελέφαντες. Και αυτό το ζώο είναι μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Μεγάλο? Μεγάλο σαν ένας δεινόσαυρος. Είναι ένας ελέφαντας. Και θα δούμε ελέφαντες σήμερα στο ζωολογικό κήπο. Μου αρέσουν οι ελέφαντες. Ας ετοιμαστούμε. Θα πάμε να πάρουμε τον μπαμπά από τη δουλειά του. Ο Μπόμπιρας ενθουσιάστηκε που θα πήγαινε στο ζωολογικό κήπο. Ήθελε να δείξει στην Μπέμπα τα πάντα για τους ελέφαντες. Ήταν η αγαπημένη του. Όλα τα ζώα φαινόντουσαν πως μιλούσαν μαζί. Τι ήταν αυτό? Νομίζω πως ξέρω. Θα σου δώσω ένα στοιχείο. Έχει φτερά. Πουλί. Παπαγάλος. Ο Μπόμπιρας βρήκε τον παπαγάλο πολύ όμορφο. Αλλά το μυαλό του ήταν κολλημένο στους ελέφαντες. Ελέφαντες! Από πού να πάμε λοιπόν? Από εδώ! Ακριβώς, από εδώ. Μία μαϊμού. Σου αρέσουν? Οι μαϊμούδες είχαν πολύ πλάκα, αλλά ο Μπόμπιρας ήθελε να δει τους ελέφαντες. Δείτε! Τι είναι αυτό? Είναι ένας υποπόταμος. Οι υποπόταμοι ήταν πολύ εντυπωσιακοί. Ήταν πολύ μεγάλα ζώα. Wow! Είναι μεγάλος! Αλλά οι ελέφαντες είναι ακόμα μεγαλύτεροι. Πάμε! Θέλεις να ανέβεις στην πλάτη μου μέχρι να δούμε τους ελέφαντες? Wow! Ο Μπόμπιρας δεν πίστευε στα μάτια του. Επιτέλους έβλεπε τους ελέφαντες και ήταν πολύ πολύ χαρούμενος. Ελέφαντες! Ο Μπόμπιρας κοίταζε πολύ καλά τους ελέφαντες. Πίστευε ότι ήταν τα μεγαλύτερα ζώα που είχε δει ποτέ του. Τόσο μεγάλη! Σου αρέσουν, Μπέμπα? Είναι ένα μωρό ελέφαντας με τον μπαμπά του. Είναι πολύ δυνατός. Το μωρό τρώει. Ο μπαμπάς ελέφαντας πλησιάζει. Κάνει μπάνιο. Μας χαιρετάει. Μας λέει γεια. Wow. Ελέφαντες, γεια. Γεια. Ο Μπόμπι το πρόβατο. Είσαι έτοιμος να φύγουμε? Η μαμά προσπαθεί να ξεκουραστεί στο σαλόνι. Η μαμά κρύωσε. Όσο εκείνη θα ξεκουράζεται, εμείς θα επισκεφτούμε έναν ξεχωριστό μου φίλο. Του Μπόμπιρα του άρεσε να περνάει τις ώρες του με τη γιαγιά του. Πάντα συνέβαιναν πολλές εκπλήξεις. Αντίο, Μπόμπιρα. Αντίο, μπαμπά. Αντίο, μπέμπα. Τι είναι αυτό? Πρόβατο. Wow, γιαγιά, πρόβατο. Κοίτα. Ο Μπόμπιρας ενθουσιάστηκε. Ποτέ του δεν είχε ξαναδεί ένα πρόβατο από τόσο κοντά. Τρώει γρασίδι. Μας χαιρετάει, καλέ μου. Γεια. Γεια σας. Ερχόμαστε. Ο Μπόμπιρας ήθελε να μείνει με το πρόβατο, όμως ήξερε ότι έπρεπε να ακολουθήσει τη γιαγιά του. Γλυκιά μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Ποιος είναι αυτός ο όμορφος νεαρός? Είναι ο εγγονός μου, ο Μπόμπιρας. Αυτό το κτήμα είναι δικό σου. Ο Μπόμπιρας ντράπηκε λιγάκι. Εντυπωσιάστηκε όμως από τα πάντα γύρω του. Ένα πρόβατο. Ελάτε μέσα και θα σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε με το μαλλί από τα πρόβατα που έχουμε στο κτήμα μας. Ο Μπόμπιρας δεν πίστευε στα μάτια του. Υπήρχε ένα ουράνιο τόξο από υπέροχα χρώματα. Και αυτή είναι η μικρούλα σου, Θεέ μου, πως μεγάλωσε. Το έπιασα. Σε ευχαριστώ. Ο Μπόμπιρας ποτέ δεν είχε ξαναδεί μηχανή μαλλιού. Δεν ήταν σίγουρος τι έκανε η μηχανή αυτή. Χρησιμοποιούμε αυτή τη μηχανή για να καθαρίζουμε το μαλλί. Αυτή η μηχανή είναι πάρα πολύ παλιά. Ανήκε στη γιαγιά μου. Την έχω βέβαια στο μαγαζί σαν διακοσμητική, αλλά λειτουργεί. Θέλεις να το ακουμπήσεις. Είναι μαλλί από πρόβατο. Το μαλλί ήταν πολύ απαλό. Έλα, θα σου δείξω πώς γίνεται. Πρέπει να το τεντώσεις. Μέρι, θα με βοηθήσεις? Φυσικά. Κοίτα, γιαγιά, κοίτα! Ο Μπόμπιρας σκέφτηκε πως αν αυτή η μηχανή έκανε το μαλλί κλωστή, θα ήταν σαν μαγικό. Wow. Δεν είναι καταπληκτικό. Θέλεις να πάμε να δούμε το προβατάκι? Και αυτό ακριβώς ήθελε να κάνει ο Μπόμπιρας. Πήγαινε, Μπόμπιρα. Ναι! Εμείς θα πάμε να πιούμε ένα τσάι. Το πρόβατο του φάνηκε πολύ αστείο του Μπόμπιρα. Ήταν πολύ πιο λεπτό από τα άλλα πρόβατα. Μα πού πήγε τόσο μαλλί? Γιατί είναι έτσι? Γιατί φαίνεται πως ο μπαμπάς τον κούρεψε. Έλα να δεις. Στάσου. Ο Μπόμπιρας δεν πίστευε αυτό που έβλεπε. Ο άντρας έπαιρνε το μαλλί πάνω από την πλάτη του προβάτου. Ο μπαμπάς συγκεντρώνεται όταν κουρεύει τα πρόβατα. Σίγουρα δεν μας πρόσεξε καν. Δεν κρυώνουν τα πρόβατα. Α, όχι. Το μαλλί του θα μεγαλώσει πολύ γρήγορα. Έλα, θέλω να σου δείξω και κάτι άλλο. Τι? Είναι έκπληξη. Ο Μπόμπιρας ήταν περίεργος να δει τι θα γινόταν στη συνέχεια. Μαλλί είναι αυτό? Ναι, μαλλί είναι. Πάλι βγήκε από το κουτί του. Ο Μπόμπιρας τρόμαξε λίγο. Έλα αμέσως εδώ, πίσω στο κουτί σου. Αυτό το πρόβατο ήταν πολύ μικρότερο από τα άλλα και φαινόταν σαν μωρό. Δεν άκουγε όμως κανέναν. Από ένα μπουκάλι όπως κάνει η Μπέμπα. Είναι μωρό? Ναι, είναι ένα μωρό προβατάκι. Και του αρέσει πολύ το γάλα, όπως σε κάθε μωρό. Το μαλλί του προβάτου του φαίνονταν πολύ μαλακό. Και του Μπόμπιρα του άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα ας το βάλουμε πίσω στο σπιτάκι του. Θέλεις να κρατήσεις το μπουκάλι? Εντάξει. Πρέπει να περπατήσεις όμως και το προβατάκι θα σε ακολουθήσει. Εγώ θα ανοίξω την πόρτα. Εντάξει, Μπόμπιρα, μπορείς να βγεις έξω τώρα. Λυπάμαι, τελείωσε το γάλα. Ευχαριστώ, Μπόμπιρα. Ο Μπόμπιρας ήταν πολύ περήφανος που βοήθησε. Περάσαμε υπέροχα. Ευχαριστώ πολύ. Να το κάνουμε πιο συχνά αυτό. Οπωσδήποτε. Μα πού είναι η κόρη μου? Αγάπη μου. Ορίστε, Μπόμπιρα. Για σένα. Μπόμπιρα. Ευχαριστώ. Κοίτα, μπαμπά. Σσ, η μαμά κοιμάται στο σαλόνι. Σσ. Κοίτα, μπαμπά. Έχω ένα πρόβατο. Κι εγώ. Και η Μπέμπα έχει πρόβατο. Κι εγώ. Ο Μπόμπιρας αποφάσισε ότι το πρόβατό του θα κρατούσε παρέα στη μαμά του και θα τη βοηθούσε να κοιμηθεί καλύτερα. Ψιψίνα. Ο Μπόμπιρας και τα κουταβάκια. Θα βοηθήσουμε κι εμείς. Ναι. Θα φτιάξει ένα σκυλόσπιτο. Ένα σκυλόσπιτο. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας, χαίρομαι που ήρθατε να με βοηθήσετε. Και γεια σου και σένα, Μπόμπιρα. Πού είναι το σκυλάκι? Μπόμπιρα. Γεια σας. Δεν υπάρχει ένα, αλλά τρία σκυλιά. Δύο σκυλάκια και η μαμά τους. Ακούστε, να το ένα από αυτά. Είναι ένα σκυλάκι. Ένα... δύο, τρία. Θέλεις να παίξεις μαζί τους, Μπόμπιρα? Ο Μπόμπιρας ενθουσιάστηκε που θα έπαιζε με τα σκυλάκια. Του άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά μερικές φορές ένιωθε περίεργα που έπαιζε με τα σκυλάκια. Πολύ καλό το κορίτσι μου. Έλα, έλα κοριτσάκι μου. Είναι η μαμά αυτή. Γεια σου. Της αρέσεις. Δεν ήξερα ότι άνοιγες κοινοτροφείο. Προσέχω τα σκυλιά ενός φίλου που μετακομίζει σε νέο σπίτι. Το σκυλόσπιτο του το κάνω δώρο. Ο Μπόμπιρας ήταν ακόμα ανήσυχος, αλλά του άρεσαν τα σκυλάκια πάρα πολύ. Είχαν τόση ενέργεια μέσα τους. Είναι πολύ χαρούμενα που παίζουν μαζί σου. Μα πού πήγε το μικρούλι? Δεν μπορεί να είναι μακριά. Σίγουρα κάπου κρύβεται. Θα πάω να το βρω. Καλή διασκέδαση. Έλα, σκυλάκι. Ο Μπόμπιρας περνούσε τόσο καλά με το ένα σκυλάκι που σχεδόν είχε ξεχάσει να ασχοληθεί με το άλλο. Μετά το θυμήθηκε. Πού είναι το άλλο σου παιδάκι? Αυτό δεν είναι κουτάβι, αυτή είναι μπάλα. Σκυλάκι. Δεν βρίσκω το άλλο το σκυλάκι. Μην ανησυχείς. Η μαμά τους τα προσέχει πολύ καλά. Μάλλον θα παίζει κάποιο παιχνιδάκι. Το ακούω. Σκυλάκι, σκυλάκι, πού κρύβεσαι? Εδώ είσαι. Το σκυλάκι έπεσε κρυφτό. Του Μπόμπιρα του άρεσε πολύ αυτό το παιχνίδι. Το σκυλάκι, από εδώ πήγε. Δεν το είδα. Θα βάλουμε την οροφή και μετά θα το ψάξουμε μαζί. Εδώ είναι. Ορίστε, τελείωσε. Ελπίζω να του αρέσει του σκύλου. Έλα εδώ, κορίτσι μου. Ελάτε, σκυλάκια. Σου αρέσει? Είναι πολύ ωραίο σπίτι. Μου αρέσει. Νομίζω πως τους αρέσει το σπίτι. Πηγαίνουν για να κοιμηθούνε τώρα. Σσ. Νομίζω πως συμπάθησαν και σένα. Μία οικογένεια με πάπιες. Την έπιασα, μπαμπά. Εντάξει, Μπόμπιρα. Άλλη μια φορά. Είναι μακριά. Εντάξει, Μπόμπιρα. Περίμενε και μένα. Μην ανησυχείς. Θα την πάρουμε πίσω. Πάπιες! Μου φαίνεται πως πηγαίνουν οικογενειακοί εκδρόμοι. Τον Μπόμπιρα του άρεσε να βλέπει τις πάπιες. Σαν να γελάνε κάνουν. Τι κάνουνε? Μάλλον θα ψάχνουν κάτι να φάνε κάτω από το νερό. Ο Μπόμπιρας δεν μπορούσε να φανταστεί πως οι πάπιες έβρισκαν φαγητό κάτω από το νερό. Κρύβονται. Όχι, κοίτα, έρχονται πίσω. Ένα λείπει. Εκεί είναι. Ο Μπόμπιρας διασκέδαζε πολύ που έβλεπε τις πάπιες να παίζουν κρυφτό. Μπαμπά, κοίτα. Νομίζω πως τις τρομάξαμε. Ο Μπόμπιρας λυπήθηκε που είχε τρομάξει τις πάπιες. Ήθελε να τις κοιτάξει κι άλλο. Έχω μια ιδέα. Έλα. Θα σου δείξω πώς να μιλάς σαν μια πάπια. Έτοιμος? Ο Μπόμπιρας σκέφτηκε πως οι πάπιες μιλούσαν πολύ περίεργη γλώσσα, όμως αποφάσισε να δοκιμάσει. Κουακ, κουακ. Κοίτα, μπαμπά, έρχονται. Αυτός είναι ο μπαμπάς. Βλέπεις τα πολύχρωμα φτερά του. Ο Μπόμπιρας ήθελε να βγει έξω από το νερό όλη η οικογένεια. Μπαμπά! Ο Μπόμπιρας ενθουσιάστηκε που ήταν τόσο κοντά σε ένα τόσο μικρό παπάκι. Γεια σου, μικρό παπάκι. Γιατί φεύγουν? Η μαμά πάπια προσέχει να μην χαθούν τα παπάκια της. Μπόμπιρα! Έλα, πάμε να δούμε τη μαμά πάπια. Ο Μπόμπιρας περνούσε τόσο καλά με τις πάπιες που είχε ξεχάσει τελείως την μπάλα του. Αν ήμουν πάπια, θα μπορούσα να κολυμπήσω μέχρι εκεί για να την πιάσω. Μπράβο, αγάπη μου! Θα την κουβαλήσω εγώ! Μπόμπιρα! Έλα, καλύτερα να πάμε σπίτι να πληθείς. Δεν θέλω να κάνω μπάνιο. Μα υπάρχει κάποιος που σε περιμένει στην μπανιέρα. Κουακ, κουακ, κουακ. Ένα καινούριο ζωάκι. Μπόμπιρα. Μόλις τηλεφώνησε η φίλη σου. Πήρε ένα νέο ζωάκι και μας κάλεσε να το δούμε. Θέλεις να πάμε? Αχα! Ο Μπόμπιρας ανυπομονούσε να παίξει με το καινούριο ζωάκι. Ξέρω ότι σίγουρα δεν πήρε γάτα. Μπορείς να μαντέψεις τι έχει? Το ζωάκι του Μπόμπιρα ήταν η γάτα. Τι άλλο μπορούσε να έχει? Έναν σκύλο? Μπορεί. Ένα σκύλος μπορεί να μείνει στο σπίτι. Αλλά δεν είναι. Δοκίμασε ξανά. Κοίτα, μαμά! Ίσως η φίλη μου να πήρε σκίουρο. Όχι, οι σκίουροι είναι άγρια ζώα. Μένουν έξω. Για να δούμε, θα σου δώσω ένα στοιχείο. Το ζωάκι της είναι πορτοκαλί. Τι μπορεί να είναι πορτοκαλί, σκέφτηκε ο Μπόμπιρας. Ένας δεινόσαυρος! Όχι, αυτό θα ήταν πολύ περίεργο. Αλλά θα το βρει σύντομα. Γεια σου, γλυκιά μου, ελάτε. Έλα να δεις, κάνει μπουρμπουλήθρες. Ο Μπόμπιρας αναρωτήθηκε ποιο ζώο μπορεί να κάνει μπουρμπουλήθρες. Ένα ψάρι. Τι τρώει? Εμένα μου αρέσουν τα hot dog και τα κουλουράκια. Ορίστε, γλυκιά μου, πάρε. Εντάξει. Τρώει τροφή ψαριού, βλέπεις, πάρε λίγο να το ρίξεις στο νερό. Wow. Το δικό μου ψεράκι θα ζεσταθεί αν δεν βγάλει την μπλούζα του. Εντάξει. Μπράβο, Μπόμπιρα. Θέλεις να παίξουμε? Γεια σου, ψαράκι. Είναι γλυκούλης και είναι χρυσόψαρο. Το ψάρι φαίνεται πως σταμάτησε μια στιγμή για να πηγιά. Ο Μπόμπιρας χάρηκε πολύ. Χρυσό ψαρό, χρυσό ψαρό, χρυσό ψαρό. Πεινάει κανείς? Το χρυσό ψαρό. Μπορώ να φάω σαν το χρυσό ψαρό. Πάμε να το ζωγραφίσουμε. Για σένα. Σε ευχαριστώ, είναι πολύ όμορφο. Μπόμπιρα, θα φύγουμε σε λίγο όμως, έτσι? Ο Μπόμπιρας δεν ήθελε να φύγει ακόμα. Είχε μια πολύ ωραία ιδέα. Ο Μπόμπιρας περνούσε υπέροχα. Το χρυσόψαρο κοιτούσε τις ζωγραφιές. Όμως δυστυχώς ήρθε η ώρα να γυρίσουν σπίτι. Ορίστε, για το χρυσόψαρο. Γεια σου τώρα. Γεια σου. Η φίλη μου έχει ένα πολύ ωραίο χρυσόψαρο και του άρεσε η ζωγραφιά μου. Πράγματι, πολύ ωραία ζωγραφιά. Hey, ψιψίνα, είναι της μαμάς η ζωγραφιά. Μαμά. Η μαμά είναι φοβερή. Με πηγαίνει σε πολλά μέρη, όπως την παραλία. Η μαμά λέει πως είναι ωραία να δοκιμάζεις νέα πράγματα. Της αρέσει όταν της φτιάχνω ζωγραφιές. Είναι υπέροχο, Μπόμπιρα, σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, αγάπη μου, όνειρα γλυκά. Θα σε σκεπάσω να μην μου κρυώσεις.